Να τοποθετηθώ, με επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι. Αν εγώ έκανα στον Ορέστη Τζόβα, μια μέρα που ερχόταν εδώ καλεσμένος, ναι, την ερώτηση, θέλω να μου αποκαλύψεις το σεξουαλικό προανατολισμό. Πείτε μου αν εγώ την επόμενη μέρα θα είχα δουλειά στην τηλεόραση στην ελληνική ή αν θα με είχαν κρεμάσει χειροπόδαρα στο Σύνταγμα. Περιμένω την απάντησή σας. Ναι, δεν γίνονται πλέον αυτές οι ερωτήσεις. Αυτή μπορούσα να την κάνω. Δεν γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Δεν είναι λοιπόν ρατσιστικό. Συγγνώμη, κάτσε, όχι κυρία Ζορκάδη μου. Σας έχω πει, αν θέλετε να τοποθετηθείτε εδώ. Αυτό στο αυτί μου πια κόφτε το. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, πρώτον. Δεν γίνεται δηλαδή. Έχω μια εκπομπή παράλληλη. Το λέω κάθε μέρα. Έχω κουραστεί. Δεν γίνεται άλλο. Λοιπόν. Και με έκοψε κιόλας. Στην τηλεόραση δεν θα την έκανες, όμως στο περιοδικό Αντιβάιρους ο Βασίλης Στανόπουλος. Γιατί λοιπόν σε ένα περιοδικό. Γιατί λοιπόν επιτρέπεται σε ένα περιοδικό να κάνει μια τέτοια ερώτηση, που πλέον για όλους εμάς τους υπολείπους είναι απαγορευμένη. Αυτό τώρα τι είναι, ρητορικό. Εδώ στα site έχουν τις φωτογραφίες. Τα site και εφημερίδες έχουν τις φωτογραφίες των δολοφόνων και των βιαστών και εμείς βάζουμε μπλερ και κρύβουμε την εικόνα. Ρητορικό είναι. Είναι γιατί ένα περιοδικό και ορθώς υπάρχει. Συγγνώμη. Προχθές καλέσαμε εδώ και πήραμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τον κύριο γιατρό Μανολάκη. Τον χρησιμοποιώ τον αναφέρω γιατί. Πολιτισμού. Ο ίδιος έχει βγει και έχει μιλήσει για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Σωστά. Δεν θα το αποκάλυπτα εγώ να πω. Εγώ δεν θα ρώταγα ποτέ πια. Παλιά μπορούσαμε να το ρωτήσουμε. Τώρα πια απαγορεύεται. Δεν είναι πολιτικά ορθό. Βλέπετε όμως εδώ την υποκρισία της κοινωνίας ότι σε κάποια μέσα και κάποιους συναδέρφους επιτρέπεται να κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Σε κάποιους άλλους ρατσιστικά. Απαγορεύεται να κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Δεν είναι αυτό ένας ρατσισμός? Δεν είναι μια αδικία? Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο περιοδικό είναι προστατευόμενο, ας μου επιτραπεί εντός εισαγωγικών περιβάλλων? Δεν δίνουμε, δηλαδή, ο ομιλών θεωρώ ότι δεν καθορίζεται και δεν προσδιορίζεται ένας άνθρωπος με βάση το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αν μου άρεσε εμένα ο Τζόβας, ως τοπιός, ως άντρας, ως τέλος πάντων. Και τον εκτιμώ πολύ και σαν ηθοποιό και για να μην παρεξηγηθώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του. Και όλο αυτό το πράγμα ότι. Okay, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι πρέπει στην κοινωνία να αφυπνίσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι ομοφυλόφιλα και μπορεί σε μια επαρχία. Μπορεί να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και μπορεί να βοηθηθούν το με μια τέτοια. Το δέχομαι όλο αυτό. Αλλά τώρα η σκιά η οποία ξεκαθάρισε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, λέει, εγώ με φίλους μου πάω, αλλά όμως μου στείλαν γυμνές φωτογραφίες όταν δήλωσα ότι είμαι bisexual τέλος πάντων. Αλλά αυτό λέει δεν το επιτρέπω γιατί λέει με ποιο δικαίωμα μου στέλνει ο άλλος. Πώς δηλαδή, συγγνώμη, και υπάρχει όρια, πώς γίνεται το φλερτ? Το φλερτ καλός ή κακός πια τώρα γίνεται και μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, πού να ξέρει ο άλλος ότι πρέπει να είναι μόνο φίλος σου για να σου στείλει φωτογραφίες γυμνές? Ενώ αν είναι φίλος σου. Δηλαδή, η σκιά αυτή τώρα λύθηκε στο μυαλό του? Γιατί εμένα πιο πολύ με μπέρδεψε. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι πια και ο καθένας είναι υποχρεωμένος. Τώρα, αν το θεωρεί. Αν ήθελε ο άνθρωπος να το πει, καλά έκανε και το είπε. Δεν είναι υποχρεωμένος άλλος να βγει και να δηλώσει όμως, ξέρεις, είμαι Ολυμπιακός, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Χθες κοιμήθηκα με άντρα, αύριο θα κοιμηθώ με γυναίκα. Και το μεσημέρι έφαγα και μιστά με ορφανά χωρίς. Υποχρεωμένος δεν είναι κανένας. Αλλά να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχουν ακόμα παιδιά, ακόμη και το 2022, που βασανίζονται με τέτοια θέματα. Και κάποιοι άνθρωποι βοηθούν τις προσωπικές τους ιστορίες. Η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα. Σε αυτό μαζί σου. Λοιπόν, 5 χιλιάρικα παιδιά.